Θα ήθελα να σας πω ότι η διαδικασία, η τελική διαδικασία της απονομής των χρησμάτων σε όλη τη διαδικασία των δημοτικών, των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου. Να διευκρινίσω το εξής, ότι στη διαδικασία ίσως του ο Στέφιος δεν το παρέλειψε από τις πολλές ερωτήσεις, στη διαδικασία που θα γίνει στις 13 Σεπτέμβρη με τις συντονιστικές επιτροπές, η Νομαρχική Επιτροπή με τις συντονιστικές επιτροπές, κατατίθενται οι προτάσεις για τις διαδικασίες ανάδειξης. Ναι, το ξέρω ότι το είπες, απλώς να το διευκρινίσω. Τι λέμε διαδικασίες ανάδειξης, γιατί δεν υποχρεώνει το δημοσιογράφημα της Ένωσης του Καταστατικού. Είναι οι προκριματικές εκλογές. Θα αποφασίζουν δηλαδή αν θα υπάρξουν προκριματικές εκλογές ή θα υπάρχει η διαδικασία. Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία. Οι δημοσκοπήσεις είτε κάνεις προκριματικές, είτε κάνεις... Προκριματικές εκλογές, καλά σημαίνεις δηλαδή. Ναι. Προκριματικές εκλογές. Όπως προβλέπονται από το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ. Είτε θα είναι προτάσεις αξιολόγησης των οργάνων, των αποκεντρωμένων οργάνων, τα οποία μετά την τελική διαβούλευση που θα γίνει με το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου στην Αθήνα, θα κατατεθούν στο Εθνικό Συμβούλιο προς έγκριση. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε και κάποιες δηλαδή. Όχι, δεν λέω αυτό. Σας λέω. Το καταστατικό το λέει. Ακούστε, έχουμε οικονομική κρίση, δεν παίρνουν κάποιο. Ακούστε, υπάρχει μια συγκεκριμένη αναφορά σε αυτή την εγκύκλιο στα τρία άρθρα που αφορούν αυτές τις εκλογές από το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, το οποίο προβλέπει όλες αυτές τις διαδικασίες. Απλώς διευκρινίζω ότι η διαδικασία ανάδειξης... Εκούλη, δηλαδή, μιλάς για πες φουλ, θέλω πες. Εγώ τελείως αυτό μόνο ήθελα να πω. Οι διαδικασίες ανάδειξης προβλέπονται από τα τρία συγκεκριμένα άρθρα του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ και προβλέπουν αυτά τα δύο πράγματα. Λοιπόν, αυτό μπαίνει σε απόφαση και σε πρόταση και της Νομαρχιακής Επιτροπής αλλά και της διαδικασίας η οποία θα γίνει στις 13 Σεπτεμβρίου στις... Και αν υπάρχει δηλαδή, αν υπάρχει μια μικρό...